Να είστε καλά. Πολύ. Και εμείς χαιρόμαστε. Και εμείς χαιρόμαστε και που είστε εδώ καταρχήν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι έχουμε τόσα να συζητήσουμε. Για να μας προλάβει ο χρόνος, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πάμε μέχρι τις 6 το απόγευμα να μιλάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τρέχοντα σημερινά ψήφο εμπιστοσύνη. Ερώτηση. Είναι χάσιμο χρόνο, είναι επικοινωνιακό τέχνασμα ή ορθώς η κυβέρνηση το επέλεξε? Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι ορθώς το επέλεξε. Με την νοοτροπία την οποία τουλάχιστον εγώ έχω, είναι μια ευκαιρία 3 μέρες να συζητήσουμε την ουσία της πολιτικής. Αλλά εάν συζητήσουμε την ουσία της πολιτικής. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί θέλω να μιλάμε για την αποφυγή των εκλογών. Εάν πάμε με τη λογική ποιος θα βρίσει τον άλλον περισσότερο, ποιος θα κάνει τους χειρότερους χαρακτηρισμούς, ποιος θα κάνει τα καλύτερα λογοπαίγνια, τότε από αυτή τη συζήτηση θα βγούμε όλοι χαμένοι. Εάν πάμε μόνο και μόνο για να ανεβάσουμε το θερμόμετρο της πόλωσης, τότε θα είμαστε όλοι χαμένοι. Διότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα μας παρακολουθεί 3 μέρες, θα περιμένει απαντήσεις, ουσίας απαντήσεις. Για μας δε, για τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε με αριθμούς και περιεχόμενο. Να καλέσουμε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα να μας πει αυτό το οποίο είναι το ερώτημα όλων. Ακόμα και του Σταύρου του Λιγερού που τον παρακολουθούσα χθες, έλεγε που ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν κόπτεται για να υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Λέει όμως ότι, παιδί μου, υπάρχει ένα κενό στην επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι η ουσία. Ποιο είναι το κενό? Ότι, παιδιά, θα πάω, θα διαπραγματευθώ καλύτερα από εσάς. Μάλιστα, ναι, το δεχόμαστε. Mm-hmm. Θα πάω λοιπόν και θα τους πω ότι θα μου κόψετε εσείς όλα τα κοινοβούλια που μου δώσατε λεφτά. Το χρέος. Και αν σου πούνε τα υπόλοιπα κοινοβούλια ότι, κοίτα να δεις, μεγάλε, εμείς έχουμε μικρότερο εισόδημα από σένα, άρα δεν θα σου χαρίσουμε τα λεπτά, τι θα κάνεις τότε? Ό,τι κάνει και η κυβέρνηση, σας απαντήσω. Μπράβο. Εάν, λοιπόν, θα πάρει φόρους. Ωραία. Εάν λοιπόν κάνει ό,τι κάνει η κυβέρνηση, να βγει να το πει, κύριε Κούτρα μου. Να βγει να πει αυτό που είπε πριν λίγο, άκουγα τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος είπε ότι εμείς πιστεύουμε στη φορολογία. Έτσι, γιατί εγώ δίνω μία μάχη εδώ και 1,5 χρόνο να πείσω αυτή την έρημη κυβέρνηση ότι η φορολογική πολιτική είναι λάθος. Εκείνος λέει όχι. Εγώ το πιστεύω ότι πρέπει να είναι έτσι η φορολογία. Αυτά λοιπόν να τα ξέρει ο Έλληνας πολίτης πριν πάει στην Τελικά Γάλλη. Είμαστε υποφορολογημένοι. Είμαστε υπερφορολογημένοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Καμία. Και είμαστε και λάθος φορολογημένοι. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο υπερφορολογημένοι, είμαστε και λάθος φορολογημένοι. Πού εντοπίζετε τα λάθη εσείς? Καταρχάς έχετε εντοπίσει, οφείλω να το παραδεχτώ εδώ και από καιρό, την αρχή, το θέμα με τον έμφυα. Εντάξει, είναι λάθος ο έμφυα. Είναι λάθος τη σύλληψή του, καταρχήν. Και είναι λάθος για την Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγαλώσει. Εμείς που δεν παίξαμε τα χρηματιστήρια, εμείς που δεν τζογάρουμε, εμείς που δεν παίζουμε χαρτιά. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι, αυτό που λέγαμε παλιά, οι νοικοκύριδες. Τι κάνανε οι νοικοκύριδες? Κεραμίδι. Ναι, όταν γεννούσε η γυναίκα τους κόρη, καταρχήν μετά τα συλληπιτήρια που λέγανε στην Κρήτη και τα λοιπά, μην ανησυχείς, θα κάνεις και εσύ ένα και παιδί. Εσύ ένα γόρι. Ναι, ερχόταν η ώρα της πρίκας. Ποιος ήταν ο στόχος μας? Να δώσουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του παιδιού μας. Έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι μεγαλώσαμε. Η γη δεν χάνει ποτέ και τα λοιπά. Ναι, το αποτέλεσμα είναι ότι 82% των Ελλήνων έχουν ιδιοκτησία. Και για πρώτη φορά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας μεταβάλλεται σε βάρος. Δυσβάσταχτο βάρος. Άρα είναι λάθος. Γιατί είναι δεύτερο λάθος? Και έχω καταθέσει. Λάθος ακόμη και μετά τις διορθώσεις που έγιναν. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα καταθέσω μία τροπολογία εγώ, την οποία έδωσα στον κύριο Χαρδούβελη να τη δει. Δεν θέλω να. Για τον έμφυα. Για τον έμφυα. Και λέω κάτι απλό. Χθες ανακοινώθηκε ότι όταν βγάζουν, λέει, τα σπίτια στον πληστηριασμό, ναι, θα τα βγάλουν στο 50% της αντικειμενικής αξίας. Σε κάποια στιγμή, στην αρχή στα 2/3 και μετά στα 2/3. Όταν όμως σου υπολογίζουν το φόρο, τον υπολογίζουν στο 100% της αντικειμενικής αξίας. Ναι. Η αντικειμενική αξία όμως δεν είναι αντικειμενική αξία, διότι δεν έχει καμία σχέση με την εμπορική αξία. Από την ώρα που δεν έχει καμία σχέση με την εμπορική αξία, κινδυνεύεις. Έχω εγώ ένα φίλο με ένα 2,5 στο Χολαργό. Αυτό το έρημο διαμέρισμα το έχουμε κάνει σύριαλ, γιατί θέλει να το πουλήσει. Εισπράττει λοιπόν, το έχει βάλει για πώληση, παλιό είναι, αλλά σε καλή θέση, κοντά στο μετρό κτλ. 35 χιλιάρικα. Και η αντικειμενική του αξία είναι 120. Τρελαίνεσαι. Και δεν συμφέρει ούτε τον αγοραστή ούτε τον πολιτή. Λέω λοιπόν εγώ, όταν φορολογείς επί λανθασμένων δεδομένων, είναι λανθασμένο σε όλους ο φόρος. Είναι σαν να χτίζεις απάνω σε σαθρά θεμέλια. Άρα 30% μείωση όλων των αντικειμενικών αξιών. Αυτό είναι η απόφαση της Ελλάδος. Οριζόντια. Οριζόντια.
θα ήθελα να έχω το τέλειο Υπουργείο Οικονομικό το οποίο να κρίνει ότι εδώ είναι 50 και εκεί είναι 20. Δεν το έχω. Έτσι και για να είμαι πρακτική, γιατί η γυναίκα είμαι εγώ, δεν είμαι της μεγάλης ρητορίας, 30% κόφτω. Αυτό είναι απόφαση μόνο δική σου. Δεν υπάρχει κανένας τροϊκανός να έρθει να σου πει αύριο το πρωί, μα μου. Δηλαδή, λέτε ότι μπορεί το Υπουργείο Οικονομικό να το κάνει. Αυτό σημαίνει και 30% κάτω στα έσοδα. Μπράβο. Έρχομαι λοιπόν. Δηλαδή οριζόντια μείωση του έμφυα 30%. Μάλιστα. Σωστά. Έρχομαι λοιπόν. 15 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι Έλληνες φορολογούμενοι σήμερα στην εφορία. Έτσι. 69. Όχι. Από αυτό το φόρο. Από αυτό το τωρινό. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι που τους ήρθε ο έμφυα και τους ήρθε ο ουρανός φοντίλη, διότι τους ήρθε, πόσο είπατε πριν, το δικό σας το φίλο. Πολλά. Πολλά. Ναι. Αλλά εγώ σας λέω του ανθρώπου που του ήρθαν 1.500 ευρώ έμφυα, ο οποίος όμως έχει 400 ευρώ μισθό. Μισθό, εισόδημα. Και πρέπει να ζήσει. 1.500, δεν σας λέω εγώ τον πλούσιο του αυτού. Αυτό είναι το μικρό. Που έχει ένα οικοπεδάκι, ένα εξοχικό και ένα μικρό διαμέρισμα που του είναι το κλασικό. Του ήρθε λοιπόν το 1.500 ή το 1.800 και έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και δεν δίνει φράγκο. Δεν μπορεί να το πληρώσει. Μα δεν δίνει όμως φράγκο. Εάν σε αυτόν του έρθει κάτι το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια και πρέπει να δώσει, ας πούμε, στη δόση 30 ή 50 ή 100 ευρώ, θα τα δώσει, κύριε. Η διαφορά λοιπόν είναι από το 0 στα 100. Όταν έχω για 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, 2.400 για να μην. 2,5 εκατομμύρια περίπου είναι. Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. 2.400, αυτό μας κάνει τη διαφορά. Άρα εγώ υπερασπίζομαι μία πολιτική. Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις τώρα, μπορώ να σας το πάω παρακάτω. Ναι, θα μου πείτε, είναι η πολιτική την οποία πιστεύουμε εμείς. Ναι, αυτή πιστεύουμε όμως. Αυτή είναι η διαφορά μας με την αριστερά. Τι πεις, ποια πολιτική πιστεύετε? Χαμηλή φορολογία. Πού είναι η κυρία Μπακογιάννη? Μα δεν υπάρχει, κύριε Κούτρα μου, γιατί φωνάζω? Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ που λέει φοροελαφρύνσεις και είναι ο τσακωμός μας εδώ και 10 μέρες. Γιατί δεν το είδα και πουθενά γραμμένο. Ούτε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, ούτε να γίνεται αντικειμενική. Δεν θα έρθουν αυτές. Να μην αδικούμε τον Πρωθυπουργό. Ο στόχος του είναι αυτός. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, εδώ πέρα λοιπόν έρχεται και λέμε ότι χρειάζεται ένα φορολογικό σύστημα. Θα μου πείτε το 158, κυρία Μπακογιάννη. Αυτό ακούμε. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο παρά ναι, το 158. Πλην όμως, εξ ολοκλήρου, να καθίσουμε κάτω να το δούμε όλο. Να δούμε ποιες είναι οι αδικίες. Να δούμε πού πραγματικά πάσχουμε. Και να δούμε κυρίως να υπάρχουν κίνητρα, κύριοι. Αν δεν υπάρξει κίνητρο, μόνο με την καταστολή δεν θα κάνεις τίποτα. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία των αποδείξεων, απέτυχε, διότι ανέβηκε πάρα πολύ το αυτό. Υπάρχει όμως τρόπος να έχεις κίνητρο να πάρεις απόδειξη. Δεν μπορείς να ζούμε στο κενό, ούτε μπορεί να κάνουμε νόμους στο κενό, λες και αύριο αυτή η χώρα, λες και ζούμε στο Παρίσι. Μπορώ να σας κάνω πιο απλή ερώτηση του κόσμου. Συγγνώμη, Γιάννη. Την πιο απλή ερώτηση του κόσμου. Γιατί δεν γίνεται? Κοιτάξτε, γιατί δεν γίνεται? Διότι είμαστε υπό μια τρομερή πίεση, διότι πρέπει να βγούμε στους αριθμούς, διότι έχουμε να κάνουμε με λογιστές. Και οι λογιστές δεν είναι πολιτικοί, αλλά μετράνε. Σου λένε, άμα βάλω φόρο 100, θα πάρω 100. Αν δεν, δεν τους πάρεις. Ναι. Εννοείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, εννοώ συνολικά. Η όλη και κατάσταση. Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή η πίεση, διότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά, για να λέμε τώρα το στραβού το δίκαιο, αντικειμενικά και πιστέψτε με, εγώ όσο μπορώ πιο αντικειμενική προσπαθώ να είμαι, έκανε τεράστιο έργο για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Τώρα λοιπόν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Είμαστε ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δεν έχουμε ελλείμματα. Δεν χρειαζόμαστε. Δείχνει όμως αυτό το έργο. Ματώσαμε. Κάποιες φορές τώρα λοιπόν πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό το οποίο θα αυξήσει την πίτα. Διότι αυτή η πίτα πλέον δεν φτάνει. Μα εσείς είπατε πριν από λίγο ότι θα μπορούσε να γίνει μια οριζόντια μείωση στον έμφυα 30%. Δεν γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί άραγε? Όπως και από το Πάσχα μιλάμε για τις 100 δόσεις σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Από το Πάσχα σχεδόν έχει ανακοινωθεί. Το αποτέλεσμα δεν πληρώνει κανείς τώρα, ξέρετε. Και εγώ ρωτώ, έχει κάποιος ευθύνη? Πρέπει κάποιος να φύγει, εφόσον, να το πω έτσι απλά, εφόσον αυτά δεν γίνονται. Φταίει το Υπουργείο Οικονομικών, φταίει ο Υπουργός Οικονομικών. Όχι, δεν μ' αρέσει να προσωποποιώ τις ευθύνες. Αυτό είναι συλλογική. Και αυτή η συζήτηση στη Βουλή τώρα, εάν διεξαχθεί όπως εγώ θα την ήθελα, μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Εγώ, κύριε, πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να μείνει. Ξέρετε, ξεκάθαρα πράγματα. Πιστεύω ότι αν πάμε τώρα σε εκλογές, η Ελλάδα θα πέσει πίσω 2 χρόνια.
Όχι διότι ανήκω σε αυτούς οι οποίοι έχουν την αλαζονία να λένε ότι αν δεν είμαστε εμείς οι άλλοι θα είναι η καταστροφή. Όχι. Αλλά διότι έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις προτάσεις που έχει, μέχρι να προσγειωθεί από αλλομάλλος, του Γιώργου του Παπανδρέου από τα λεφτά υπάρχουν, του πήρε ένα εξάμηνο για να προσγειωθεί. Της Νέας Δημοκρατίας πήρε λιγότερο. Πολύ λιγότερο, το κάνανε πριν από τις εκλογές. Γιατί τα θυμόμαστε και αυτά. Άρα σήμερα, κύριε Κούτρα, μου τα λέτε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Διότι ανήκω σε αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον για ένα πράγμα δεν μπορούν να κατηγορηθούν, πιστέψτε με, να βρεθεί ένας στον δρόμο και να μου πει: κυρία Μπακογιάννη, άλλα έλεγες και άλλα γίνονται. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Κάποιος στον δρόμο, εάν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα χρήματά σας πού θα τα πάτε? Κοιτάξτε. Και πώς σχολιάζετε και αυτή τη δήλωση, έτσι? Εντάξει, δεν νομίζω πως ήταν η ευτυχέστερη δήλωση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Εγώ τον συμπαθώ τον Άδωνη, γιατί είναι εκρηκτικός τύπος και μου αρέσουν οι εκρηκτικοί τύποι, αλλά δεν ήταν ευτυχέστερη. Δημιούργησε πρόβλημα. Και ούτε πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όταν μιλάω για την πόλωση, αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι, κύριε. Ότι δεν βάλαμε μυαλό. Ότι δεν καταλάβαμε ότι η λογική της μεταπολίτευσης. Ότι ο ένας έχει όλες τις λύσεις στο τσεπάκι και μετά όταν γίνεται κυβέρνηση κληρονομεί καμένη γη και όλες αυτές ο λαϊκισμός και από τις δύο μεριές μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε μυαλό. Εάν το πολιτικό σύστημα δεν έμαθε από τα λάθη του, αλίμονό μας και τρεις αλίμονό μας. Κυρία Μπακογιάννη, νομίζω ότι έτσι όπως μιλάτε, τουλάχιστον η δικιά μου αίσθηση, είναι σαν να προεξοφλείτε, με συγχωρείτε, ότι σε επόμενες εκλογές θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι καθόλου. Εγώ και πιστεύω... αν και αφού κάνουμε και αυτή την ερώτηση, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις, 9,5, 10, 11, οι περισσότερες 7. Είναι κοντά στο 4, που προηγείται η Κουμουνδούρου και λένε και οι ίδιοι τέλος πάντων, παιδιά, είπε ο κ. Τσίπρας χθες, ερχόμαστε να κυβερνήσουμε. Στάρματα εμπρός στον αγώνα. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν η πιθανότητα υπάρχει να βγει το ένα ή το άλλο κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, για να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, γιατί το Πασόκ το αφήνω η ειδικότητά σας, δεν θέλω να μπω. Αν και είναι παράγον τυχόν αποσταθεροποίηση στο Πασόκ. Το Πασόκ. Ναι. Με ποια έννοια το λέτε, στην ψήφο εμπιστοσύνης? Όμπα. Στην ψήφο εμπιστοσύνης. Με το εσωτερικό, με την εσωτερικό άτυπο, όχι τον θεσμικό διάλογο, ο οποίος συντελείται. Και όπου κατά. Παπανδρέου Βενιζέλ, ναι, δεν ξέρουμε πού να πάμε και θα κοιτάμε. Όχι, θέλουμε δημοκρατικό πρόσημο και κοιτάμε και λίγο ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάμε και λίγο έτσι και κοιτάμε και λίγο Γιουβέτσι και όλα μαζί. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μείνω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να το γυρίσει το παιχνίδι. Σήμερα που μιλάμε. Έχει, λέτε. Ναι. Τι προϋποθέτει αυτό? Πρώτον, αλλαγή πολιτική στο θέμα το φορολογικό. Πρωτίστως. Δεύτερον, εικόνα μεγαλύτερη συνοχή και συμμετοχή. Και τρίτον, άνοιγμα πολιτικό. Δεν είναι προσωπικές ιστορίες του καθενός. Είναι πολιτικά τα ανοίγματα. Εννοείται. Κατά τη γνώμη μου, προς την κεντροδεξιά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, προς αυτό το χώρο, ο οποίος σήμερα είναι ορφανός. Και ο χώρος που είναι σήμερα ορφανός, είναι ο χώρος του κέντρου. Είναι ο χώρος των ανθρώπων που είναι ευρωπαϊστές, που είναι μαχητές, που είναι παραγωγικοί, οι οποίοι όμως κρίνουν αυστηρά, οι οποίοι ακριβώς αυτοί στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία τώρα στις δύσκολες ώρες με την έννοια ότι έχουν την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στη χώρα. Και όχι προς τα δεξιά, λέτε. Κοιτάξτε, και προς τα δεξιά έχω κανένα πρόβλημα να ανοίξει υπό την προϋπόθεση ότι ανοίγουμε με λογικές οι οποίες μας εκφράζουν. Παραδείγματος χάρη, εμένα με ρωτούσαν πάντα με η λογική της τάξης και της ασφάλειας. Εγώ, γνωστή κεντρώα, είμαι υπέρμαχος της τάξης και της ασφάλειας. Δεν νομίζω πως ξέρετε άλλον απέναντι στην τρομοκρατία διαχρονικά να έχει δώσει τέτοια μάχη. Βάλτε μια τελεία εδώ, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θα μείνουμε στο κομμάτι της ψήφου εμπιστοσύνης, διότι είπατε ότι πρέπει να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα. Ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία είδαμε αντικαταστάσεις. Τον Πρωθυπουργό θα αντικαταστήσει ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Νεράτσης. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα είναι. Ο κ. Νεράτσης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Το βασικό είναι ότι ο κ. Βορύδης αντικαθιστά τον Πρωθυπουργό. Πώς το κρίνετε? Την επιλογή αυτή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκεί οι σύμβουλοι του κ. Σαμαρά δεν τα κάνανε καλά. Έπρεπε να κάνουμε δύο μέρες αργότερα την κατάθεση της πρότασης ψήφου εμπιστοσύνης. Να πάμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που ήθιστε κιόλας να μην τρως εργάσιμη μέρα από τους υπουργούς, αλλά να είναι Σάββατο, Κυριακή. Να έχει την ευκαιρία ο κύριος Σαμαράς από την αρχή μέχρι το τέλος να είναι παρόν στη Βουλή και να
γίνει αυτός ο διάλογος, τον οποίο εγώ με τόσο πάθος υποστηρίζω. Διότι πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς, όταν έχει απέναντι τον κύριο Τσίπρα, ο ένας ξέρει τα νούμερά του και ξέρει τις θέσεις του, και ο άλλος. Χαμηλώνει ο πύχης των προσδοκιών, λέτε δηλαδή. Δεν μπορεί να έρθει, δεν μπορεί να έρθει με γενικολογίες. Ξέρετε, η Βουλή είναι ένα καταπληκτικό ακροατήριο. Η Βουλή είναι, θα μου πείτε τώρα, τα λέτε εσείς, κυρία Μπακογιάννη, γιατί είσαστε πολλά χρόνια στη Βουλή. Εγώ έχω ζήσει διαλόγους σε αυτή τη Βουλή που λυπάμαι που σήμερα δεν τους βλέπουμε. Και πιστεύω στο διάλογο αυτόν τον κοινοβουλευτικό. Άρα θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Άρα κακώς μπήκαμε σε όλη αυτή τη συζήτηση. Δώσαμε μια επιχείρημα στο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει πάλι από την ουσία και να αρχίζει να μιλάει περί της διαδικασίας, ανεφλόγου και αιτίας. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, συγγνώμη να μείνω στη Βουλή, το πρώτο σας σχόλιο όταν είδατε στην έναρξη της νέας συνόδου τη Βουλή. Γιατί διαβάζω ότι είπατε ότι αυτή είναι εικόνα παρακμής. Ναι, το είπα. Διότι ήταν εικόνα παρακμής. Διότι, κύριε, ακούστε να δείτε, υπάρχουν ορισμένες θεσμικές υποχρεώσεις, κατά τη γνώμη μου. Όταν λοιπόν είσαι βουλευτής, οφείλεις να πηγαίνεις στη Βουλή, πρώτον. Δεύτερον, οφείλεις να είσαι καταλλήλως ενδεδειμένος δεύτερον. Εμείς τα έχουμε φτύσει όλα. Τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Και από όλες τις παρατάξεις. Από όλες τις παρατάξεις. Τα έχουμε ξεφτυλίσει. Όταν ξεφτυλίζεις το ένα, το άλλο, το τρίτο, φτάνει κάποια στιγμή και έχεις την εικόνα αυτή τη παρακμή. Εδώ έπρεπε κάποιος να μας τραντάξει όλους και να μας πει, παιδιά, εδώ χανόμαστε. Έτσι, ο ελληνικός λαός έχει χάσει 40% του εισοδήματός του, έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ναι, αλλά και εσείς καλά μας είπατε ότι πάνε πριν. Και εσείς που είσαστε εκεί πέρα μέσα, όχι τώρα μιλάω για εμάς τους βουλευτές, εσείς που είσαστε εκεί πέρα μέσα, δεν με τιμάτε με την παρουσία. Δηλαδή, είναι πώς να πέστε ότι με καλείτε στο γάμο σας αύριο. Έτσι, και έρχομαι εγώ στο γάμο σας με ένα τρίπιο τζιν. Τι θα πει η πεθερά σας, τι θα πει η μαμά σας? Θα πει ότι σας έφτισε. Έτσι δεν θα πει? Κάποιοι λένε ότι τη Βουλή την έχει απαξιώσει ακόμη και ίδιος ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, μην χρησιμοποιώντας κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εντάξει, κοιτάξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι οπαδός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Έτσι. Εγώ δεν πάω να είμαι κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ενός ανθρώπου που κατά γενική ομολογία, συμφωνείς, διαφωνείς, ήταν ίσως, νομίζω, ο μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός των τελευταίων 30 ετών. Έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τιμούσε τη Βουλή ακόμα και μόνος του. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι έχεις υποχρέωση να πηγαίνεις στη Βουλή, είτε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον... Θα σας πούν κάποιοι τώρα από τον κόσμο ότι ας είναι εντυμένοι όπως θέλουν, τα προβλήματα να μας λύνουν. Βεβαίως. Και να πηγαίνουν. Και έτσι θα μου πει ο κόσμος. Αλλά λέω ότι το όλον δίνει μία εικόνα. Το όλο δίνει την εικόνα του σεβασμού. Εγώ οφείλω να σεβαστώ τους πολίτες που με στείλανε εκεί πέρα μέσα. Θέλω να σας πάω σε ένα θέμα το οποίο θίξατε πριν. Θεωρείτε ότι υπάρχει αποκλεισμός σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού ή και από τον Πρωθυπουργό, στελέχη τα οποία μπορεί να έχουν και διάθεση να προσφέρουν ή να κάνουν κάποιες προτάσεις? Δηλαδή, υπάρχουν στεγανά. Και δεν κατάλαβαν υπουργικούς στόχους, θες να πεις. Δεν έχει σημασία η υπουργική στόχη. Αν υπάρχουν στεγανά στη συζήτηση με τον Μαξίμου. Μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Αυτή η μεγάλη κρίση άγγιξε βεβαίως και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αποτέλεσμα αυτού είναι τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ εξακολουθώ και είμαι παραταξιακή. Πιστεύω δηλαδή στην παράταξη. Στη μεγάλη, φιλελεύθερη, μπορεί δημοκρατική να ξαναγίνει 40 παράταξη. Η παράταξη. Πιστεύω πως μπορεί να γίνει υπό μία προϋπόθεση. Ότι θα συμφωνήσουμε στο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό δεν μπορεί να είναι λαϊκισμός. Και αλίμονο αν η Νέα Δημοκρατία παρασυρθεί στο παραπέντε και ακολουθεί σε έναν δρόμο ο οποίος θα τεινάξει στον αέρα όλες αυτές τις θυσίες οι οποίες υπάρχει έχουν γίνει. Υπάρχει ο κίνδυνος, βλέπετε το κίνδυνο. Πάντοτε υπάρχει κίνδυνος, γιατί λέει ο λαϊκισμός ανθεί και λουλουδίζει σε αυτή τη χώρα, έτσι, είναι ενδημικό. Η κυβέρνηση έχει λαϊκίσει. Όχι, έχει κρατηθεί η κυβέρνηση. Και ευτυχώς έχει κρατηθεί, αλλά έχει φαινόμενα. Φαινόμενα δεν υπάρχουν. Έχει φαινόμενα κόντρας διαλυτικά, προσωπικές, στρατηγικές. Είδαμε την κόντρα του κ. Ντινόπουλου με τον κ. Μητσοτάκη πρόσφατα. Και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Αν βλέπετε και ο κ. Σαμαράς αυτά. Αν έχουμε προσωπικές στρατηγικές, αν βλέπετε προσωπικές διαδρομές και στρατηγικές μέσα στην κυβέρνηση. Και επίσης, αν βλέπετε και εξαφανισμένους υπουργούς, οι οποίοι δεν βοηθούν σε αυτό που είπατε πριν κι εσείς, το κυβερνητικό έργο να πάει μπροστά. Δεν βγαίνουν να το στηρίξουν. Κοιτάξτε, γιατί πιστεύω ότι στη φάση αυτή χρειάζεται μια σοβαρή και εσωτερική συζήτηση μέσα στην παράταξη. Και από εκεί και πέρα ο διάλογος για τον οποίο πριν μίλαγα στη Βουλή, τον οποίο τον θεωρώ καθοριστικό. Η παράταξη αυτή έχει τεράστιες δυνάμεις και έχει και πάρα πολλά καλά στελέχη. Προσωπικά υπάρχουν, δηλαδή
Πάντα υπάρχουν, κύριε Κούτρα. Εννοώ ότι υπάρχει Καρατζαφέρης έξω, Καμένος, Ζωής, Πολύδωρας. Πάντα υπάρχουν. Πρέπει να γίνει κάλεσμα, παιδιά, ελάτε πάντα πίσω. Πάντα υπάρχουν προσωπικά. Αλλά υπάρχουν όμως και βασικές επιλογές πολιτικής. Όποιος λοιπόν σε αυτές τις βασικές επιλογές πολιτικής συμφωνεί, πρέπει να κληθεί στη Νέα Δημοκρατία. Όποιος διαφωνεί, βεβαίως δεν μπορεί να κληθεί. Έτσι, γιατί είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε, πώς το λένε, τσίρκο. Αλλά αυτοί που συμφωνούν για το πού θα πάει, τώρα που κλείνει αυτό το κεφάλαιο που λέγεται μνημόνια, αντιμνημόνια κτλ. Αυτοί που συμφωνούν για το πού πρέπει να πάει αυτή η παράταξη, πρέπει να μαζευτούν πάλι μαζί. Είναι μεγάλη υπόθεση το όλων. Η επιστροφή του κυρίου Ρουσόπουλου σηματοδότησε κάτι τέτοιο. Εγώ το είδα με πολύ μεγάλη χαρά την παρουσία του Θόδωρου του Ρουσόπουλου στο συνέδριο της Ευρωβουλής. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτή η παράταξη, όπως και να έχει, υπάρχουν και δεσμοί οι οποίοι πάνε πίσω. Έτσι, περάσαμε καλές και κακές μέρες. Πολλές κακές, λίγες καλές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περάσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη διαδρομή που έχουν δώσει το αίμα τους για αυτή την παράταξη. Δεν μπορεί να νιώθουν σήμερα ότι είναι έξω από την παράταξη. Ένας Καραμαλής θα μπορούσε να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ενδεδειγμένο πρόσωπο και επειδή υποθέτω ότι δεν θα μου μπείτε στην ονοματολογία, ο πρόεδρος, προκαταλαμβάνω λοιπόν την απάντησή σας, ο πρόεδρος πρέπει να είναι κεντροδεξιός ή κεντροαριστερός? Ο πρόεδρος πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας η οποία μπορεί να ενώσει, στην οποία είτε ο αριστερός είτε ο δεξιός να νιώθει ότι τον εκπροσωπεί επαξίως και να είναι ο κατεξοχήν παράγων ενότητας και σταθερότητας του συστήματος. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι ο πρόεδρος πρέπει να εκλέγεται από το λαό, πρέπει να έχει αυξημένες αρμοδιότητες ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στο σύστημα. Κάνοντας τον απολογισμό του Συντάγματος του 85, το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα ήταν κακό για τη χώρα. Κακό. Έτσι, οδήγησε σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται το υπερμεγέθες Μαξίμου και με όλα όσα τα συμπαρατούμενα τα οποία έχει πάντοτε μια τέτοια, που εγώ έχω υπηρετήσει εκεί, άρα ξέρω τι λέω. Έτσι. Αυτό δεν είναι καλό. Η χώρα χρειάζεται ισορροπίες. Όπως η χώρα χρειάζεται σήμερα, και το ξαναλέω για δέκατη φορά, αλλά θέλω να σας το πω, πρωτοβουλίες ενωτικές. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει μια πρωτοβουλία. Ο κύριος Καραμαλής ο ίδιος έχει αποκλείσει το φωτοβολταϊκό, άρα δεν συζητάμε. Αλλά εννοώ ότι και από πλευράς κυβέρνησης πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες προς το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Δηλαδή, να καλέσει ο Σαμαράς τον Τσίπρα. Αν δεν ανταποκριθεί ο Τσίπρας, κακό του κεφαλιού του. Εμείς όμως πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία. Και θα σας πω ένα πράγμα, το οποίο βεβαίως μέσα στην Ελλάδα σήμερα κανείς δεν ασχολείται. Αυτή τη στιγμή τα σύνορά μας καίγονται. Και ας μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στο κομπάνι, είναι εφιάλτης. Θα γίνει η μεγαλύτερη, το είπα και πριν στη Βουλή, θα είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εδώ και ένα χρόνο είμαστε οι μόνοι εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετέχουν γιατί με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια που πήραμε την ευθύνη να κάνουμε την έκθεση για αυτή την ιστορία. Αυτό το οποίο θα συμβεί, βλέπετε μια Τουρκία στα σύνορά μας η οποία είναι παραπέη ανάμεσα σε πολιτικές. Βλέπετε χθες την ιστορία της ΑΟΣ. Της ΑΟΣ στην Κύπρο, ναι, στην Κύπρο. Είναι μια ενέργεια η οποία δεν έγινε πριν από 6 μήνες και ένα χρόνο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν εμείς οι Έλληνες πολιτικοί να χάνεται ο κόσμος γύρω μας και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μην συνομιλούμε μεταξύ μας. Υπάρχει διάθεση. Ενώ και από το Μαξίμου υπάρχει διάθεση. Βλέπετε να υπάρχει διάθεση. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα αν υπάρχει. Κοίτα και να σας πω και κάτι, κύριε Κούτρα, στη τελική ανάλυση. Πολύ λίγο ενδιαφέρεται ο κόσμος αν έχει κάποιος διάθεση ή δεν έχει διάθεση. Τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να υπάρχουν γραμμές επαφής μεταξύ των κομμάτων. Αυτό το πράγμα το οποίο υπήρχε πάντοτε. Εγώ θυμάμαι τις ώρες της μεγαλύτερης πόλωσης. Ακόμα και τα μικρά παιδιά ξέρουν τι είστε, Μητσοτάκης Παπανδρέου. Έτσι δεν είναι? Υπήρχε ο Λιβάνης. Υπήρχε ο Λιβάνης και αντίστοιχοι εμείς. Υπήρχε πάντοτε ανοιχτή γραμμή. Διότι πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα σου. Άρα εκείνη την ώρα κάνεις αυτή την προσπάθεια και την κάνεις συνειδητά. Η τεχνολογία μας βοηθάει. Ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
Λέει, γιατί ρωτάτε την κυρία Μπακογιάννη αν θα είναι ο κύριος Καραμαλής πρόεδρος της Δημοκρατίας και αν θα ήθελε να είναι εκείνη η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μπορώ να απαντήσω εγώ, αλλά δεν θα το κάνω. Εσείς. Άστο αυτό. Δεν νομίζω πως είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο σας λέω. Μάλιστα. Το θέμα μας είναι να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Έχουμε 3 μήνες μέχρι να κλείσει ο χρόνος μπροστά μας. Αυτοί οι 3 μήνες είναι καθοριστικοί για το μέλλον των παιδιών μας. Είναι καθοριστικοί για αυτή τη χώρα. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να πούμε μερικά πράγματα και να τα πούμε με ειλικρίνεια και κοιτάζοντας τον ελληνικό λαό στα μάτια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπακογιάννη, να είστε καλά. Και εμείς μας πάμε. Είπατε πολλά. Λοιπόν, φεύγουμε κέντρο της Αθήνας.